Είναι οι μέρες τόσο όριμες που βλέπουμε ότι η Ευρώπη εξισλαμίζεται, αν το θέλετε. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη πάντα είχε μετανάστες. Η Γερμανία τη λέγανε παλιά Αλεμάνοι. Είχε πολλούς μετανάστες. Βλέπουμε ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες εκτός από εμάς ήταν αποικιοκράτες, με αποτέλεσμα δεν μπορούσαν να μην δεχτούν τους μετανάστες αλλά και τους ανθρώπους από τις αποικίες τους. Εμείς όμως δεν είμαστε. Όμως τώρα βλέπουμε ένα στοχευμένο σχέδιο. Να μην μπορεί η Ευρώπη να επιλέξει το μετανάστη, αν θέλει τεχνικό προσωπικό, αν θέλει κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους σε κλάδους επαγγελματικής προσανατολισμού. Ή οποιοδήποτε ανάγκες έχει η Ευρώπη για να κατασκευάσει κάποια έργα ή να δεχτεί κάποιο κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ορδές από ανθρώπους και χωρίς αιτία. Δηλαδή, πραγματικά, αν μιλήσουμε ότι ο πρόσφυγας και ο μετανάστης είναι πρόσφυγας και μετανάστης και πρέπει να μεταναστεύσει λόγω πολέμου, θα το δεχτούμε όπως τον πόλεμο της Συρίας που είμαστε πολύ κοντά ή της Ουκρανίας. Αλλά να βλέπουμε ορδές από Μπαγκλαντές, από Ινδία, από Πακιστάν, από Κορέα, από Αφρική, πραγματικά με ξεπερνάει. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ζει, αν το θέλετε, τον εφιάλτη της και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί το πώς θα θέσουμε το θέμα στην Ευρώπη. Απ' την άλλη, μετανάστες υπάρχει γιατί πτωχεύσαμε, όχι εμείς, αλλά ο πλανήτης, σέχτες σκοτεινές πτώχευσαν τη χώρα του. Διέλυσαν οικονομικά τη χώρα του, διέλυσαν την οικονομία της. Ανύπαρτη πολιτική ζωή, δίκαιο, δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα οι χώρες αυτές αυτή τη στιγμή να ζητούν καταφύγιο, δίθε και τάχαμε σε πολιτισμένες χώρες. Μην ξεχνάμε ότι στον πλανήτη υπάρχουν χώρες που λέγονται χώρες σήμερα επειδή δέχονται μετανάστες. Αν δούμε έναν Καναδά, ο οποίος θέλει να λέγεται Καναδάς και να μετράνε εκατομμύρια, έχει αλλάξει το στάτους των χωρών στον πλανήτη. Με αποτέλεσμα, όποιος έχει πιο πολύ πληθυσμό, νοείται ότι είναι και πιο δυνατή χώρα. Χωρίς ποιότητα, χωρίς ενδοποιότητα, χωρίς οτιδήποτε. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει όταν χρηματοδοτηθούν οι χώρες αυτές και σταματήσει να υπάρχει μετανάστες τουλάχιστον με αυτή τη διαδικασία. Ας έχουμε οικονομικούς μετανάστες, ας έχουμε μετανάστες πραγματικά μυαλά που τα χρειάζεται μια χώρα και τα καλεί. Αν μιλήσουμε για τέτοιο μετανάστη, μπορεί στην πολιτεία τη δικιά μας να είναι υπαρτός. Τώρα, αυτή η μετανάστευση είναι, αν το θέλετε, στοχευμένα σκοτεινά σχέδια που διαλύουν τον πλανήτη και φτιάχνουν εχθρικά περιβάλλοντα και περιβάλλον μη ασφάλειας. Αυτό με Ελλήνων Συνέλευση, θα πολεμήσει η Ελλήνων Συνέλευση και στην Ευρώπη αλλά και στον Παγκόσμιο Χάρτη, να σταματήσει κάθε παράνομη μετανάστευση, αλλά να σταματήσει να υπάρχει και μετανάστευση. Κανείς δεν θέλει να φύγει από τη χώρα του και να κάνει τον ξένο σε μια άλλη χώρα. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει και είναι πλανητικό θέμα και όχι μόνο της Ευρώπης. Η Ευρώπη όμως ως γυρία Ήπειρο μπορεί να εκφράσει μια πολύ σοβαρή δέσμευση γι' αυτό. Περιμένω πολλά από την Ευρώπη, αλλά πρέπει να βρει και τη θέση της.